Ε, έθεσε ένα θέμα ο κύριος Μίτσουρας, κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρό. Προφανώς δεν είναι καινούριο, προφανώς έχει θεσμοθετηθεί εδώ και δύο χρόνια, δυόμιση πόσα είναι τέλος πάντων. Ε, αλλά εγώ θα πω μια κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης. Προφανώς τα στοιχεία όπως τα έδωσε ο κύριος Μίτσουρας έτσι είναι. Αυτοί θα είναι οι συσχετισμοί, τα παραδείγματα κτλ. Από εδώ και πέρα υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια που εγώ σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Μίτσορας και στα εύλογα ερωτηματικά τίθονται και από συμπολίτε μας και τα λοιπά. Καρχήν, το ζήτημα της δημοκρατίας δύο λεπτάκια κύριε Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω δεν είναι ένα λάστιχο που το τεντώνουμε ή το αφήνουμε να επανέλθει στη θέση του ένα ελαττήριο ανάλογα με το πώς μας βολεύει. Δεν κάνω καμία αναφορά στον κύριο Μίτσουρα, τώρα έχει καμία σχέση αυτό. Αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, σε όλους όσους ήταν παραδοσιακά πολέμοι αυτού του εκλογικού συστήματος για τους δικούς τους λόγους, εγώ προσωπικά αλλά και εμείς ως παράταξη και στο πρόγραμμά μας με σαφήνια αναφέρεται ότι ήμασταν υπέρ της απλής αναλογικής, επομένως σε ό,τι αφορά το θέμα των αρχών, εμείς την ίδια άποψη είχαμε, την ίδια έχουμε, την υπερασπιζόμαστε και επαναλαμβάνω δεν μπορεί να κάνουμε, ε, πώς το λένε, τη δημοκρατία λάστιχο. Όποτε μας βολεύει είτε είναι έτσι και όποτε δεν μας βολεύει είναι γκιουβέτσι. Δεύτερο ζήτημα. Δεν κατανοώ γιατί και σε αυτό δεν απαντάει κανείς. Από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων μέχρι ως τον τελευταίο που είναι αντίθετος με αυτή την άποψη. Θα απαντήσει κανένα στο ερώτημα γιατί σε 9 στις 10 χώρες στην Ευρώπη στην αυτοδιοίκηση έχουμε απλά αλογική. Δεν πρόκειται να απαντήσει κανένας, γιατί έχουν παινία, ε, συγγνώμη, ένδια επιχειρημάτων. Γιατί έχουν ένδια επιχειρημάτων, γιατί δεν έχουν επιχείρημα. Δεν είναι πιο ξύπνοι που έχουν μάθει να συζητούν και να έχουν την κουλτούρα της συνεννόησης σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη συντριπτική επαναλαμβάνω πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, στην αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα όσοι κουνούν το δάχτυλο στην απλή αναλογική και αναφέρονται σε κινδύνους είναι οι ίδιοι που, πέ, που πέφτουν στην πολύ μεγάλη αντίφαση. Ποια αντίφαση. Εδώ μέσα έχει γίνει αυτό. Από δημοτικούς συμβούλους που θα σας πω. Όσοι λοιπόν είναι εναντίον της απλής αναλογικής έρχονται οι ίδιοι, κουνάνε το δάχτυλο. έτυχε σε αυτή τη δημοτική αρχή θα μπορούσαν να είναι κάποια άλλοι και να τις λένε... Μα δεν έχει πλειοψηφία. Πήρε 27% στον πρώτο γύρο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα την όρθια αντίφαση για να δείτε πόσο κενή, επαναλαμβάνω, από επιχειρήματα είναι. Γιατί μια σοβαρή κουβέντα για την απλή αλογική, κανείς δεν την επιδιώκει. Τσιτάτα μου λένε. Και συνθήματα. Επαναλαμβάνω όσα λέω δεν έχουν καμία σχέση με την αναφορά του κ. Μίτσορα, έτσι, καμία. Ναι, καταγραφή έκανε ακριβώ. Αναφέρομαι σε όλα αυτά που ακούω και μάλιστα πάω και ένα βήμα παρακάτω, αφού μου δόθηκε ευκαιρία. δυόμισι δυόμιση-τρει μήνε πριν τι δημοτικέ εκλογέ. Εγώ έχω προκαλέσει δημόσια από την πρώτη μέρα που ψηφίστηκε το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο και ω παράταξη το ασπαζόμαστε, αλλά και προσωπικά, έχω προκαλέσει και δεν μπορεί να κρύβονται όλους όσους θέλουν να κατέβουν είναι μάλλον, όχι θέλουν να κατέβουν, είναι υποψήφιοι επί του θέματος να τοποθετηθούν. Και όχι να κρύβονται, ελάχιστοι εξ όσων γνωρίζω από τους σημερινούς υποψήφιους έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος, επί της ουσίας. Όχι με κατάρες και κραυγές, επί της ουσίας επαναλαμβάνω. Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ καθαρό τρόπο ότι έχουμε ευθύνη όλοι μας, όλοι μας, και σήμερα που δεν ισχύει το υπάρχον σύστημα και αύριο που θα ισχύει, όποιοι και αν εκλεγούν έχουν αυθύνη απέναντι στην κοινωνία να κάτσουν να συνονοηθούν όπου μπορούν. Και από εκεί και πέρα οι πλειοψηφίε και οι μειοψηφίε θα καθορίσουν τα όποια αποτελέσματα. Και δεν είναι και κακό αυτό, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί σε ένα θέμα που δεν μπορεί να συνονοηθούν οι παρατάξει δεν θα σηκώσουν το χέρι του για να ψηφίσουν όλοι. Δεν θα δημιουργηθεί λοιπόν πλειοψηφία, Επειδή δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να κλείσω εδώ. Έβαλα μερικέ σκέψει που μου δόθηκε η ευκαιρία να τι επαναλάβω στο τραπέζι, κάνοντα ταυτόχρονα και μία έκκληση. Έκκληση, επαναλαμβάνω. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον απέναντι στου πολίτε ανεξάρτητα από την άποψη που έχουμε για το εκλογικό σύστημα να συνεννοηθούμε και σήμερα και αύριο. Και αύριο εννοώ μετά τις ε, δημοτικές εκλογές. Και με εκπλήσει και ένα τελευταίο. Μπορεί κανείς να διαφωνεί ή να συμφωνεί με, με τούτη την κυβέρνηση, με μια άλλη κυβέρνηση και είναι και του γιατί έχει την πολιτική του άποψη. Δεν είναι καλό πράγμα όμως όταν αυτή η κυβέρνηση έτυχε να το κάνει Ενδεχομένω θα μπορούσε να το κάνει κάποια άλλη. Αυτή όμω το κάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν σχηματισμοί και παρατάξει, δημοτικέ εννοώ παρατάξει, και να μην που είχαν πάγια θέση του αυτή τη θέση και να μην λένε τίποτα για αυτό. Ότι ρε αδερφέ, εντάξει. Το συγκεκριμένο είναι θετικό γιατί αυτή ήταν και η δική μας θέση. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε όλοι ειλικρινεί με του εαυτού μα πριν και πέρα απ' όλα και να λέμε με καθαρό τρόπο τη γνώμη μα και την αλήθεια κυρίω. Εγώ δεν έχω καμία ανησυχία, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω η ίδια η ζωή, η ίδια η κοινωνία θα υποχρεώσει και με του όποιου σχετισμού και αν σχηματιστούν, θα υποχρεώσει τι παρατάξει να κάτσουν κάτω και να συνεννοηθούν. Και νομίζω ότι στο 90% ίσως και περισσότερο των θεμάτων μπορούν να δημιουργηθούν, ε, το λένε, και συμμαχίε και πλειοψηφίε. Και όπου δεν μπορούν υπάρχει η αρχή της δημοκρατίας, που είναι μία και μοναδική. Ψηφίζομαι και αποφασίζουμε.